Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Τα συναισθήματα έντονα μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Τα κορίτσια έδειξαν το απαραίτητο πάθος και προσήλωση στο στόχο και όπως είπα και στα αποδυτήρια, ένα παιχνίδι πρέπει να το κυνηγάς μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Έτσι και έγινε σήμερα. Πετύχαμε 20-30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη το χρυσό γκολ. Αυτό που αισθάνομαι εγώ προσωπικά και το είπα στο τέλος στα κορίτσια είναι περηφάνεια για αυτές, για την προσπάθειά τους, για όλα, για τους χαρακτήρες τους. Τις αγαπάω πάρα πολύ, το έχω πει από την πρώτη μέρα που είμαι στην ομάδα. Απλά θέλω να σταθώ και λίγο στο γεγονός ότι ναι, μεν υπάρχει ενθουσιασμός, ο οποίος πρέπει να τελειώσει το αργότερο μέχρι αύριο, γιατί έχουμε μπροστά μας δύο εβδομάδες. Να θυμίσω στον κόσμο, είμαστε πίσω ένα βαθμό. Απλά οι περίοδες μου όσες δεν θα αγωνιστούν την τελευταία αγωνιστική έχοντας το καθιερωμένο ρεπό. Και εμείς μας δίνεται η ευκαιρία να πάμε να κυνηγήσουμε το διπλό στην Ελασσόνα και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Τον αδικία σήμερα, αν το παιχνίδι ερχόταν στο Σόπαλο, οπότε τελείωναν όλες οι ευκαιρίες για την Καστοριά. Έτσι όπως εξελίχθηκε, οι ευκαιρίες που χάθηκαν και η ομάδα της Καστοριάς προηγήθηκε για δύο φορές. Για να είμαι ειλικρινής, για μένα το δίκαιο αποτέλεσμα ήταν η ισοπαλία. Αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Ευτυχήσαμε εμείς να κάνουμε τον γκολ στο τελευταίο λεπτό και πήραμε την νίκη. Απλά για να μην αδικήσω και την αντίπαλη ομάδα, θεωρώ ότι το δικαιότερο αποτέλεσμα ήταν η ισοπαλία. Σήμερα οι συμπεράσεις του κόσμου ήταν πρωτοφανείς σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια. Ναι, είναι χαρακτηριστικό γνώριμα του Έλληνα φιλάθλου. Περιμένει να είσαι κοντά ή σε μια επιτυχία ή να έχεις πετύχει κάτι για να σου ακολουθήσω. Ακούγεται σαν παράπονο και είναι, όχι τεράστιο, γιατί ο κόσμος μας ακολουθεί και μέσα και έξω. Απλά αυτή η εικόνα ήταν τρομερή. Απορώ κιόλας πώς τη διαχειρίστηκαν τα κορίτσια, γιατί οι περισσότερες είναι νεαρές ηλικία, πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου. Μπράβο τους, ευχαριστούμε και τον κόσμο, δεν μπορώ να μην πω ευχαριστώ και τους περιμένουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ομάδα μας. Η σημερινή νίκη είναι όντως μια πρόβα τίτλου. Είμαι πολύ περήφανη για όλο το σύνολο της ομάδας μου, για εμένα, για τον προπονητή μου, για όλους όσους ασχολούνται με εμάς. Αυτό που έγινε σήμερα ήταν απίστευτο. Δηλαδή είχαμε άλλο μισό λεπτό καθυστερήσεις και μπήκε και το γκολ. Είμαι πολύ χαρούμενη. Πολύ περήφανη, ένιωσα πολύ όμορφα. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε τον τίτλο μας. Έχουμε άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας. Ελπίζω να την πάρουμε τη νίκη για να πάρουμε τον τίτλο. Θεωρείς ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και η διαμόρφωση του σκορ θα ήταν αδικία για την Καστοριά να μην κερδίσει σήμερα? Προσωπικά θα θεωρήσω ότι είναι όντως αδικία, γιατί μεν παίξαμε με μια δύσκολη ομάδα η οποία είναι πολλά χρόνια ενωμένη. Μπορώ να πω ότι νομίζω ότι είμαστε λίγο καλύτερες και θα ήταν άδικο να χάσουμε. Τα συναισθήματα μιας κοπέρας που σκοράρει στις καθυστερήσεις και πετυχαίνει το χρυσό γκολ της νίκης και είσαι και πρώτη σκορ πλέον στο πρωτάθλημα. Τα συναισθήματά μου δεν περιγράφονται, είναι απίστευτα. Προσευχόμουν στο παιχνίδι και όμως μπήκε και το γκολ, άλλαξε όλο η ψυχολογία, όλο αυτό το σύνολο γενικά της ομάδας μου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, είμαι περήφανη αλήθεια και πολύ χαρούμενη. Και ένα σχόλιο για το σημερινό καταπληκτικό κοινό στο γήπεδο. Είχαμε πολύ κόσμο σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους ήρθαν και μας στήριξαν. Ελπίζω να έχουμε τόσο κόσμο και όταν πάμε και παίξουμε στη Λάρισα, που είναι το τελευταίο αγώνα μας, και περισσότερο κόσμο. Και ο Θεός βοηθός. Στο σημερινό αγώνα η ομάδα στόχευε κυρίως στη νίκη, προκειμένου να φτάσουμε στο μείον ένα της Πιερίδες Μούσες. Το πιστέψαμε, δείξαμε με την ψυχή μας, το πάθος μας, τα δώσαμε όλα, μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή και τα καταφέραμε. Βέβαια αυτό το οφείλουμε και στον προπονητή μας, τον κύριο Χρήστο Καλύβα, με τη δουλειά που κάνει στις προπονήσεις, με την πειθαρχία που προσπαθεί να μας περάσει, γιατί είμαστε και γυναίκες και έχουμε και διάφορα άλλα θέματα που καμιά φορά δεν τον βοηθάμε και ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά το πιστέψαμε, το θέλαμε και τα καταφέραμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Είναι ό,τι καλύτερο σε εκείνο το σημείο. Βέβαια, καλό είναι να το καθαρίζεις πιο νωρίς το παιχνίδι. Αλλά εκεί ήταν ότι okay, τελείωσε, το πήραμε και αυτό θέλαμε όλοι σαν ομάδα. Για την επόμενη αγωνιστική, πώς βλέπετε το επόμενο παιχνίδι? Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι, σίγουρα.
είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Παίζουμε με την Σολυμπιό της Ελασσόνας. Από εκεί και πέρα πάλι θα δουλέψουμε μεθοδικά και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να, γιατί όχι, να βγούμε και πρώτες. Βέβαια δεν είναι αυτός ο σκοπός η άνοδος. Δεν το έχουμε ως αυτό το σκοπό. Θέλει πολύ χρόνο προσωπικό, θέλει χρήμα, θέλει πολλά πράγματα. Καλός ή κακός, εντάξει, το καλό, το θετικό της δικιάς μας ομάδας είναι ότι τα περισσότερα κορίτσια είναι νεαρά σε ηλικία, που αυτό σημαίνει ότι έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο σε σχέση με κάποιες παίκτες οι οποίες είμαστε λίγο μεγαλύτερες και έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα θα δούμε για τον χρόνο. Okay.